Η ομορφιά όμως, παιδιά, συνεχίζεται, γιατί σε αυτή την εκπομπή την ομορφιά την εξυμνούμε. Γι' αυτό και πάμε σε μία σύνδεση με τον γιατρό, τον Αναστάσιο Βέκρη, πλαστικό χειρούργο και επιστημονικό διευθυντή κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced Hair Cleaning. Μύθες και αλήθειες για την τριχόπτωση. Μύθες είπα, μύθι. Όχι, Ανδρέα μου. Σένα έτσι πρέπει. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Ομορφαίνετε τον κόσμο. Προσπαθούμε. Έτσι, και σήμερα τέτοια μέρα η ομορφιά νομίζω ότι είναι το βασικό στοιχείο. Ομορφιά ψυχής, ομορφιά προσώπου, ομορφιά σώματος, όλες οι ομορφιές. Σήμερα όμως με την ευκαιρία της σημερινής μέρας της γιορτής των ερωτευμένων θα ξεκινήσουμε από ένα μύθο. Δεν ξέρω αν είναι μύθος, μπορεί να είναι και αλήθεια. Δεν ξέρουμε. Ισχύει ότι οι άντρες που δεν έχουν μαλλιά έχουν περισσότερη τεστοστερόνη από τους άντρες που έχουν διατηρήσει τα μαλλιά τους? Δηλαδή είναι λίγο πιο αρενοποί. Θα ήταν μια ωραία παρηγοριά. Δυστυχώς δεν ισχύει. Δυστυχώς δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι άντρες οι οποίοι έχουν φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης αλλά έχουν στο DNA τους, στα γονίδια τους, την προδιάθεση για τριχόπτωση, εκδηλώνουν τριχόπτωση κάποια στιγμή στη ζωή τους, αρχίζοντας μετά την εφηβεία. Και στο τέλος, αν μείνει χωρίς θεραπεία, ναι, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και φυσικά χωρίς μεταμόσχευση μαλλιών, θα καταλήξει στη φαλάκρα. Δυστυχώς όμως δεν είναι πιο αρενοποί, λιγότερο ή περισσότερο τέλος πάντων, από τους ανθρώπους με μαλλιά. Δηλαδή, οι ορμόνες παίζουν κάποιο ρόλο στο θέμα τριχόπτωση? Παίζουν σαφέστατα ρόλο οι ανδρικές ορμόνες, αλλά το ξαναλέω, παίζει ρόλο κυρίως η ευαισθησία που έχουν οι υποδοχοί στα τριχοθυλάκια μας στις ανδρικές ορμόνες. Και η ευαισθησία αυτή καθορίζεται κληρονομικά. Ναι. Άλλοι δηλαδή άνθρωποι το έχουν και πέφτουν τα μαλλιά τους, και άλλοι άνθρωποι δεν το έχουν και δεν πέφτουν τα μαλλιά τους, ενώ τα επίπεδα τεστοστερόνης μπορεί να είναι τα ίδια. Αυτό φαντάζομαι όμως ότι είναι διαφορετικό στις γυναίκες, γιατί τριχόπτωση έχουν και οι γυναίκες, και οι γυναίκες υπάρχουν αραίως μεγάλοι. Κοιτάξτε να δείτε. Οι κλινικές έρευνες οι πρόσφατες δείχνουν ότι και οι γυναίκες πάσχουν από την ίδια ακριβώς μορφή. Ναι. Έχουν δηλαδή και αυτές στο DNA τους την προδιάθεση. Ξέρουμε όλοι, αν έχουμε προγόνους, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι θείοι μας, που έχουν πρόβλημα τριχόπτωσης φαλάκρας, υπάρχει στα γονίδια μας. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Οι γυναίκες έχουν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας την φυσική προστασία των θηλυκών ορμονών, των ιστρογόνων. Ναι. Η προστασία αυτή τους επιτρέπει τουλάχιστον σε νεαρή ηλικία να μην εμφανίζουν έντονη τριχόπτωση που να γίνεται εμφανής. Γι' αυτό και θα δείτε πολύ πιο συχνά σε μεγαλύτερες γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση να παρατηρείται εμφανής αρέωση. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα αίτια τριχόπτωσης που δεν έχουν να κάνουν με την κληρονομική μορφή, που αφορούν τις γυναίκες, που μπορεί να έχουν με δυσλειτουργία των οθικών, μπορεί να έχουν να κάνουν με ασθένειες του παθήσεις του θυρεοειδούς, με ανεμίες διαφόρων ειδών και άλλες παθήσεις. Επειδή μιλάμε όμως έτσι λίγο περισσότερο, δηλαδή και αυτά τα θέματα τώρα που κυρίως για τις γυναίκες που λέμε, έχουν να κάνουν με τις ορμόνες. Ερχόμενος κάποιος, εσάς κυρίως γυναίκες φαντάζομαι, αλλά και για τους άντρες είναι η ερώτηση που θα κάνω, πρέπει να κάνει ορμονικές εξετάσεις? Καταρχάς, όπως πολύ σωστά είπατε, το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η συμβουλή από τον ειδικό γιατρό. Ναι. Γιατί εμφανίζεται η διαδικασία της τριχόπτωσης και η διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών πολλές φορές σαν να είναι κάτι απλό. Πήγαινε εκεί, είναι φτηνά, βάλε μερικές τρίχες, βγάλεις μαλλιά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σωστά. Χρειάζεται να υπάρχει πρώτα ένα consultation σοβαρό με τον ειδικό γιατρό, να δούμε τα αίτια της τριχόπτωσης, να δούμε αν, όπως είπατε σωστά, αν πρέπει να δώσουμε κάποιες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Ειδικά για τις γυναίκες σίγουρα χρειάζεται έλεγχος ορμονικός. Πολλές φορές το συνδυάζουμε και με γυναικολογικό υπέρηχο για να δούμε την κατάσταση των οθικών. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αν δεν μπει η σωστή διάγνωση και μάλιστα γρήγορα, θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα στη συνέχεια. Όπως σε όλες τις παθήσεις στην ιατρική. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, αυτό ήθελα να πω, και όχι μόνο στη συγκεκριμένη. Ακριβώς. Πέστε ότι γίνεται η διάγνωση. Εγώ έχω τη διάγνωση. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνω για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης? Καταρχάς, εδώ υπάρχει ένας άλλος μύθος. Ο μύθος που πολλοί άντρες, ειδικά οι νέοι, πιστεύουν. Θα κάνω μεταμόσχευση μαλλιών για να μην μου πέσουν τα μαλλιά. Είναι λάθος. Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι για να καλύψουμε το αισθητικό κενό που έχει προκύψει όταν κάποιος άνθρωπος έχει χάσει πολλά μαλλιά, έχει μείνει φαλακρός. Ναι. Η τριχόπτωση, σαν τριχόπτωση, όταν διαγνωστεί, πρέπει να θεραπευθεί με φαρμακευτική αγωγή κατάλληλη. Οπότε το πρώτο βήμα μετά την σωστή διάγνωση είναι να δώσουμε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για να σταματήσουμε ή να επιβραδύνουμε την τριχόπτωση.
Και επειδή κοντά σας έρχονται διάφορες ηλικιακές ασθενείς, ασθενείς δεν ξέρω αν λέγονται ασθενείς, θέλω να μου πείτε, ποικίλει η θεραπεία αναλόγως με το φύλο, την ηλικία, την περίπτωση? Είναι πάντα ίδια? Οι θεραπείες, οι γενικές γραμμές ακολουθούν κάποια guidelines, αλλά εννοείται εξατομικεύονται ανάλογα, όπως είπατε, με την ηλικία του ασθενούς και με το φύλο. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα πω ότι ναι, χρησιμοποιούμε τον όρο ασθενής, γιατί πρόκειται για μία πάθηση, μπορεί να είναι γενετική πάθηση, κληρονομική. Δεν μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας με κάποιο τρόπο στη φυσιολογία μας. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει τα μαλλιά του είναι απολύτως λειτουργικός και φυσιολογικός κατά τα λοιπά. Σωστό. Να σας πω όμως κάτι. Μπορείτε να σκεφτείτε λίγο τις ψυχολογικές συνέπειες της απώλειας των μαλλιών, ειδικά σε νεαρή ηλικία και σε άνδρες και σε γυναίκες. Αυτό πάμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως. Την μείωση της αυτοπεποίθησης, την κακή ψυχολογία που δημιουργείται ειδικά στα νέα άτομα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, εμείς κάθε άνθρωπο που έρχεται σε εμάς για συμβουλή τον αντιμετωπίζουμε ως ασθενή που πρέπει να τον θεραπεύσουμε. Ναι, και θέλω να σας πω ότι μαζί με τη θεραπεία που κάνετε, την εμφανή θεραπεία δηλαδή, είτε με τη μεταμόσχευση μαλλιών, είτε με τη θεραπεία που κάνετε για την τριχόπτωση, είναι και η ψυχολογική θεραπεία, γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ η ψυχολογία του ασθενή. Θέλω να σας ρωτήσω, έρχεται κάποιος κοντά σας ασθενής, έντονη τριχόπτωση, πολύ. Μπορεί και σε κάποια σημεία να είναι εμφανή, δηλαδή να φαίνονται, ως συνήθως στους κροτάφους βλέπω στους άντρες τα πρώτα, ή πίσω στην περιοχή. Υπάρχει θεραπεία χωρίς μεταμόσχευση? Τουλάχιστον στα αρχικά στάδια και σε νεαρές ηλικίες, ναι, η θεραπεία, η φαρμακευτική, αλλά και οι αυτόλογες θεραπείες, δηλαδή οι μεσοθεραπείες που εφαρμόζουμε το πλάσμα του αίματος του ιδίου του ασθενούς, ή ακόμη τα stem cells, τα πρόγονα κύτταρα, τα πλαστοκύτταρα που προέρχονται από το λιπόδιστο, μπορεί να είναι αρκετή η θεραπεία αυτή και να μην χρειαστεί μεταμόσχευση, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο. Ναι. Αυτό, καταλαβαίνετε, όσο νωρίτερα γίνεται, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι. Σωστά. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω, κάνει κάποιος μεταμόσχευση μαλλιών, έχει τελειώσει με το θέμα μαλλιά, θα έκανε τη μεταμόσχευση και τελείωσε, ή πρέπει να ακολουθήσω κάτι μετά για να μπορέσω να διατηρήσω και αυτά που έχω και αυτά που έβαλα? Θα μου επιτρέψετε λοιπόν εδώ χαριτολογώντας να μιλήσω σαν οδοντίατρος, όχι σαν πλαστικός χειρουργός. Αν λοιπόν πάτε στον καλύτερο οδοντίατρο και κάνετε ένα σφράγισμα γιατί είχατε ένα χαλασμένο δόντι, υπάρχει περίπτωση να πείτε ότι γιατρέ, τώρα που φτιάξα το δόντι μου και το σφράγισα, δεν θα τα ξαναφροντίσω τα δόντια μου ποτέ, γιατί δεν χρειάζεται, αφού το φτιάξα το χαλασμένο δόντι? Η απάντηση είναι θα χαλάσουν τα υπόλοιπα. Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιεί, να συνεχίζει με κάποιο είδους θεραπεία. Η θεραπεία στην ανδρογενετική αλλοπαιγία, στην τριχόπτωση, την κληρονομική, πρέπει να είναι συνεχής και μακροπρόθεσμη. Είτε μιλάμε για άντρες, είτε μιλάμε για γυναίκες. Ναι. Είτε μιλάμε για μεταμόσχευση μετά τη μεταμόσχευση, είτε μιλάμε και χωρίς μεταμόσχευση. Ακόμη και εσείς, αν χρειαζόσαστε μια θεραπεία που δεν θέλετε μεταμόσχευση, θα πρέπει να κάνετε μια αγωγή για μακρόχρονικό διάστημα για να είναι αποτελεσματική. Σας είπα ότι κλείνοντας θα ήταν η τελευταία ερώτηση, αλλά θέλω να κάνω ακόμα μία. Μεταμόσχευση γίνεται και στους άντρες και στις γυναίκες? Βεβαίως. Επειδή υπήρχε ένας μύθος ότι η μεταμόσχευση στις γυναίκες δεν γίνεται, δεν γίνονται. Γίνεται, απλά γίνεται σε πιο επιλεγμένες περιπτώσεις. Σε πιο επιλεγμένες περιπτώσεις, σωστά. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί. Ήταν πολύ ωραίο το θέμα για τη συγκεκριμένη μέρα, γιατί είπαμε η ομορφιά σήμερα είναι στις 14 Φεβρουαρίου, εσωτερική και εξωτερική. Γι' αυτό είμαστε και ασορτή, άλλωστε. Γι' αυτό ήθελα να πω, είμαστε ασορτή. Δεν το είχαμε συνεννοηθεί, παιδιά, έτσι βγήκαμε με τον γιατρό. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, καλή συνέχεια.